ανεβάλλητες περάσανε κλεφτά. Πατάγανε στις μύτες ποιος έρωτας περνά. Απ' το παραθυρό μου εσύ ήσουν τελικά το άλλο το μισό μου. Εφτά ουρανοί, εφτά και συνεφαλίτες με δύσαν στα νυχτά. Μου κλέψαν τις αίτες, δεν είχα οπλιστεί. Για τέτοια καταιγίδα με βρήκε η χαραυγή. Με λιώμα την ασπίδα θα κάνω πάλι το ίδιο λάθος, με το ίδιο πάθος. Καημένη λογική, καημένα δέντρα του κόσμου η σέντρα. Τον έρωτα το βάζει φυλακή. Εφτά Ρεβέκα, είπα, κοίτα με! Τι είναι τούτο? Χτύπησε σε ο Χαρίς. Δεν φορά ξεπέρασε κάθε όριο. Τολμήσε να σε χτυπήσει, ρε Ρεβέκα! Δεν θα μείνει έτσι. Πάνω ότι μας τόσο πανά τον εύρο. Μόνο ο Θεός αν καταφέρει να τον εγκλειτώσει από τα χέρια μου. Θέλω να πω να μιλήσω με μια ηγουμένη. Μπορεί κάποιος να με πάρει. Ξέρεις ότι δεν θα σου χαράσω χατήρι. Όσον για με πονά, η σκέψη να σε δω καλόγρια. Πάμε σήμερα. Να έρθω εγώ. Έχω ανάγκη να εξομολογηθώ. Στο καλό εν του ταούλα. Πάθα το χειρότερο πράγμα μπορεί να πάθει ένας άντρας σαν εμένα, ρελάκι. Εφαντησιοπονία πάλι. Τούτο που έχω πιο τραγικό και από τη βαθμολογική θέση της ομονίας. Πρέπει να είναι πολλά σοβαρά τα πράγματα. Λάλη, και βάλεις μέσα σε αγωνία. Υποφέρω, ρελάκι, υποφέρω από... Επέ μου! Σεξουαλική ανικανότητα. Προσωρινή ελπίζω. Αμάν! Και με άλλον να έπιανες τη Ρεβέκα, αν είχες κανένα δικαίωμα να τη χτυπήσεις. Δεν θα με εξέπληθε να την έπιανα με άλλον. Νομίζεις πως μπορούσε να μια γεία αυκάρ τον πονού σου. Ποιος το θράσος ρε ακόμα να μιλάς έτσι για το παιδί μου. Το ότι έμπαιδι σου σημαίνει ότι είναι εντάξει. Με ξεχνάς ότι φλερτάρε με τον άντρα της άλλης σου της κόρη. Να κάτσω να ακούσω άλλες προσβολές για την κόρη μου. Άκουσες. Και ρωτή την χτύπησες, θα μείνει ως δάμε. Ένα πιάσε 100 ευρώ να έχεις πάνω σου. Πολλά 100 ευρώ. Έλα ακόμα 100, να είσαι άνετος. Μπορεί να θέλει να φύγεις με τους φίλους σου έξω. Ας αν έβρεις 2 χρόνο, παίρνω λίγο ξενοδοχείο να μας δεις. Εμείς μπορεί να διούσαμε 10 ευρώ το μωρό μας, αλλά ήταν από τα τίμια σέρκα μας και από τον ιδρώτα μας. Λοιπόν, Λάκη, τούτο το κουτί είναι ένα δώρο που μένα για σένα. Η αλήθεια, εσύ με ώρα που ήρθες που το θωρώ και δεν ήθελα να φανώ αδιακρίτως να σε ρωτήσω όταν πέσει μέσα. Να το ανοίξεις όταν θα είσαι μόνος σου, σε παρακαλώ. Πρόσεχε. Μην ανησυχείς. Έχει μου εμπιστοσύνη. Θα πιαστείς σαν το ποντικό στη φάκα. Να μην είσαι ποτέ σίγουρη. Εγώ νομίζω πως ο άνθρωπος αυτός είναι πολύ πιο επικίνδυνος από όσο φαντάζεσαι. Είναι ένα ποντικάκι που νομίζει ότι είναι ελέφαντας. Και αν όντως είναι ελέφαντας, τότε θα αναλάβω εγώ όλη την ευθύνη. Thank you.
επιτέλους σπίτι. Καλώς τους. Ελάτε ρε Λεβέντη, ελάτε να. Συγγνώμη. Συγγνώμη, ρε. Επεθάναμε που είναι αγωνία μας για σένα. Δημήτρη, έλα να κάτσεις μαζί μας να μας πει έναν παραμύθι ο παπάς. Και πάμε και εμείς μέσα να κάνουμε κάτι να φάμε. Τούτη που πάει. Πάω να σιούρευτώ ότι η μερίδα σου είναι δηλητηριασμένη. Τελειώνει η κορέλα μέσα. Και σταμάτα του διάσεις συνέχεια αφόρμη να σε πειράζει. Ας την κατά βάθος αγαπώ τη. Θα το σχολιάσω. Λοιπόν, Λεβέντες μου. Για κοντά να ακούεις. Μια φορά και έναν καιρό, κύριε Δημήτρη, είχε έναν αρνάκι. Και η μάμμα του, όποτε ήταν να φύγει από σπίτι, έλεγε του να μένανε την πόρτα σε αγνώστους. Τι έκαμε. Ανοίξαν την πόρτα σε αγνωστό. Όχι, όχι, περιμένετε. Αποφάσισε λοιπόν το αρνάκι μια μέρα να φύγει από σπίτι, γιατί βαρέθηκε μόνο του. Πού έπιε. Έπιε βόλτα, έξω στο δάσος. Και περνούσαν ωραία. Ναι, καλό, περνούσε ωραία. Ως τη στιγμή όμως που εμφανίστηκε μπροστά του ο κακός ο Λύκος. Τι του έκαμε ο Λύκος. Τι του έκαμε ο Λύκος, άνοιξε το στόμα του και έφαν το αρναγινούλο. Ναι, γελάς. Μετά όμως επίε σπίτι η μάμμα του και γύριζε να το έβρει και δεν το έβρισκε. Και έφυγε έξω στο δάσος και ξεκίνησε και φώναζε να βρει το παιδάκι της. Ελυπήθηκε. Ελυπήθηκε. Και έκλαισε συνέχεια. Γιατί έθελε το μωράκι της. Αλλά ήταν πλέον αργά. Και τι μας διδάσκει το παραμύθι, αγαπητέ Δημήτρη? Ότι δεν πρέπει να φεύγουμε από το σπίτι μας. Γιατί μπορεί να μας συμβεί κάτι κακό. Ακριβώς. Εντάξει, δεν θα ξαναφύσεις που σπίτι. Γιατί είσαι και ο παχουλόν αρνάκι και να σε φάει ο Λύκος. Γελάς, ρε. Καλύτερα. Όχι. Καθόλου. Δεν ξέρω πώς να χειριστώ την κατάσταση. Μπορούσες να την αποφυγείς. Τι εννοείς, Φανή? Ρωτώσε ευθέως. Εν τόσο μπελός ο Χάρης όσον τον παρουσιάζεις ή... προκάλεσες εσύ με τη συμπεριφορά σου και τις πράξεις σου. Θα μου κάνεις τη διαδικασία να σου απαντήσω. Ρεβέκα, σου κάνω επίθεση. Απλά κάποιες φορές κάνουμε κάποια πράγματα που οι άντρες προσέχουν τα γιατί είναι καχυπόπτη. Δηλαδή, επειδή πάρεξη εγώ χτυπούν, δικαιολογείται δηλαδή αν το έδωσα εγώ το δικαίωμα. Δεν εννοούσα έτσι. Απλώς προσπαθώ να καταλάβω αν ο Χάρης είναι τόσο παρανοϊκός και δεν το είχαμε πάρει είδηση. Ρεβέκα, άνοιξε! Ρεβέκα! Ρεβέκα, άνοιξε μου! Φανή... Ρεβέκα! Φανή, θέλω να του μιλήσω, σε παρακαλώ, πεινήθηκα που ξέρω. Εντάξει, να πάω να του μιλήσω. Ρεβέκα! Ρεβέκα, άνοιξε μου! Σε παρακαλώ. Φανή, γιατί μ' αφήνεις να πω μέσα. Είναι πολλά τρομοκρατημένη, Ρεβέκα. Θέλω εδώ να σε δει, ούτε να σου μιλήσω. Εμένα τι θέλει. Αφήστε με να μπω μέσα, σε παρακαλώ. Θέλω να τη μιλήσω. Έχουμε πολλά να πούμε. Χάρη, ρέμισε. Α, συνεχίσει να είσαι τόσο νευρικό στη Ρεβέκα, δεν θέλει να σε ακούσει. Σε παρακαλώ, Φάνη. Σας παρακαλώ. Σε παρακαλώ. Αφήστε με να μπω μέσα. Πρέπει να τη μιλήσω. Έχω πολλά να τη πω. Ρεβέκα, αγαπώ σε. Σε παρακαλώ. Κύριε Χριστό μου, πανέτοιμος ο καφές σου. Τι δροσιάν του να έχεις. Τι δροσιάν του ρε πελέ μου. Βραστός ρε τούτος. Δεν πειράζει. Ο καφές βραστός. Εσύ είσαι όπως τα κρύα τα νερά. Δεν ταιριάζεται σου λέω. Παντελίδης. Ουλό μπελά ρε λάδι. Πάντα μου τόσο καφέ ρε λαγί. Βραστό ρε κουμπάρε. Να πούσι. Εν τέλεια φτανό ρε. Και εν άγευστος. Ού, κανεί δύο τροπιές ρε και τον και καλός, άτε. Όχι, όχι, θέλω να μου κάνει η Αναστασία τον καφέ μου. Η Αναστασία είναι σήμερα. Εν το θέλω καλό. Άδεια.
θέλεις και εδώ θέλουμε να το πεις. Άντε, με σπάσεις. Λαγκί, φώναξε της μάμας μου μέσα αρτιθώρα να μιλήσω. Δυστυχώς δεν είναι στον καφέ, ναι. Τι έφυγε μπα τώρα. Δεν ήρθε καθόλου. Και να απαντά ούτε στα τηλέφωνα μου. Λαγκί, είναι περίεργο το που μου λες. Άχωσες με τώρα. Άρα, τι έχει ακόμα. Τα τρία είναι τα τελευταία. Ολά δύσκολη ημέρα σήμερα. Κουράστηκα, βαρέθηκα, θέλω να πάω σπίτι. Εντάξει, υπογράψαμε τα τούτα και φύγε. Είναι να κλείσω εγώ το γραφείο. Όχι, μας δίνε να σχολάσουμε. Δεν θα μείνει να δουλεύεις μόνη σου. Έχω κάτι πράγμα να τελειώσω. Πήγαινε και εμένα έχεις έννοια. Καλά. Έναν και αρχίσεις όμως, α. Πήγαινε να ξεκουραστείς. Λοιπόν, έφυγα. Στο καλό. Ιάκουβε, ήρεμα. Μια κουβέντα, ε. Καλά είναι, μπορούσες να πιάσεις ένα τηλέφωνο να στείλεις ένα μήνυμα πρώτα. Μαρία, να μου σε πιάσαν τώρα. Τίποτε με πιάσαν, τίποτε το παράλογο τουλάχιστον. Απλά θέλω να ξέρω πότε και πώς έρχεται σπίτι μου. Μαρία, είμαι ο φίλος. Ήρθα προειδοποιητά γιατί έλειψες μου. Τι ήθελα να έρθω να σου κάνω έκπληξη. Είχα την εντύπωση πως δεν ήμουν ο καθένας. Εν είσαι ο καθένας. Απλά εξήγησα σου ότι έρχεται η μάμα μου που την Πάφο. Έχει κάποιες δουλειές στη Λευκοσία να κάνει, οπότε δεν θα ήθελα να σου ανοίξει εκείνη και να πρέπει να τις δύο εξηγήσεις εγώ μετά. Και γιατί πρέπει να τις δω και τις εξηγήσεις. Για το ότι φκένεις με κάποιον, απαγορεύεται. Εν απαγορεύεται. Απλά εν τη σε μίλησα ακόμα για σένα. Εν καιρός να της μιλήσεις, ρε αγάπη. Να της μιλήσω όταν νιώσω έτοιμη. Νομίζω λίγο νωρίς ακόμα. Να γνωριστούμε εμείς λίγο καλύτερα και μόλις είμαστε έτοιμοι να της μιλήσω. Εγώ είμαι σίγουρος. Με παρεξηγάς του τα πλάνα. Απλά η μάμα μου είναι δύσκολος σαν άνθρωπος. Εντάξει. Και. Λοιπόν, καλύτερα να πάεις. Γιατί είναι αρθή να πιάσει κάποια πράγματα. Τους προτιμώ να με σέβριδαμε. Οκ. Κατάλαβα ότι ακόμα έχεις αμφιβολίες για μένα. Να πάω. Να περιμένουμε... ώσπου να είσαι σίγουρη. Γιαγιά μου! Γιαγιά, ξύπνα! Κύριε
Αναστασία. Φέρε νερό, γλύω. Γιαγιά μου. Γιαγιά, έλα πάνω. Γιαγιά, μιλά μου. Γιαγιά μου. Έλα, έλα, έλα. Γλύω, ρε Χριστίνα. Γιαγιά. Κύριε Αναστασία. Κύριε Αναστασία, ξυπνά να σας παρακαλώ. Γιαγιά μου. Κύριε Αναστασία, προσπαθεί να συνελθεί. Γιαγιά, ποιο τώρα ο γιατρός. Ξέρεις ποιος την παρακολουθεί. Ναι. Γιαγιά, μίλα μου, μίλα μου. Γιαγιά. Απόκριψη. Τρομάξετε με. Συγγνώμη. Μπορώ να σας βοηθήσω κάτι. Ναι, ψάχνω τον κύριο Φεδόνα. Μάλλον έχετε κάνει λάθος γραφείο. Είμαι απόλυτα σίγουρος πως είμαι στο σωστό γραφείο. Αφού σας είπα, εδώ είναι το γραφείο του κύριου Μορφίτη. Και για να είμαι ειλικρινής, στην πολυκατοικία δεν υπάρχει κάποιος ιδιοκτήτης με το όνομα Φεδόνος. Μα δυνατόν να έκανα λάθος είτε με το όνομα είτε με τη διευθύνση. Τι να σας πω, λάθη γίνονται. Το συγκεκριμένο λάθος μπορεί να μας ευκείσει σε καλό. Σας παρακαλώ, μπορείτε να πηγαίνετε. Μα ακόμα ανεγνωριστήκαμε. Τι θέλετε, κύριε. Τίποτε το πόνιρο. Απλά είσαι μια πολλά ωραία γυναίκα και αφού βρω τον άνθρωπο που ψάχνω, ίσως είναι τυχερό να γνωριστούμε. Δεν το χωνεύω. Δεν το χωνεύω. Σταμάτα να γίνεις ενοχλητική. Πα συνειδητοποιείς τι έκαμες. Ήταν κατά λάθος. Ήταν πα στα νεύρα μου. Χάρη, πρέπει να πάει να σε δει ένας ειδικός γιε μου. Αν είσαι παθολογικά ζηλιάρης, τότε μου πολλά σοβαρά τα πράγματα. Μια χαρά είμαι. Να με μου διαδικαιώματα, να με ζηλεύω. Παναία μου, Παναία μου. Και με τι μούτρα γιε μου θα ξανακοιτάξω εγώ τους συμπεθερούς στα μάτια. Πέ μου, πέ μου. Σπύρο, πέ κάτι. Βέβαια, πρέπει να περιμένω που σένα. Χάρη, δεν ήταν ένας απλός καυκάς ζευγαριού. Εχτύπησες την. Πώς εμπόρεσες, γιο μου, πώς εμπόρεσες να σηκώσεις χέρι πάνω σε γυναίκα. Όπως εμπόρεσες να γίνει τόσες και τόσες φορές να μου πει ψέματα. Γεια μου, πολλά καλά έκανες. Και να σου πω και κάτι. Το ξύλο ευκήγε από τον παράδεισο. Και μιλούμε για τους πατσούς που ιδιαίνουν ο Παπαγιαννόπουλος, ρε, όχι ο Παπα Μιχάηλ. Κόψε το ρίνο χορεξή για αστεία. Μα αν και αστεύχομαι, γέ μου. Ξέρεις ότι οι μουσουλμάνοι κάθε νύχτα δέρνουν τις γέννησες τους. Όχι. Μάλιστα, κύριε. Τζίνοι μπορεί να μην ξέρουν τον λόγο που τις δέρνουν, αλλά τζίνες σίγουρα ξέρουν γιατί τις τρώσουν. Οι Κυπρές που τον τζερών της Πέπας δέρνουν τους ανδράες τους με το μαδράκι. Ξέρεις γιατί. Όχι. Ούτε εγώ. Θέλεις να σου την καπλατήσω να μάθουμε. Εντάξει, γιατρέ, ευχαριστούμε. Κυρία Αναστασία, θέλετε να σας κάνω κάτι να φάτε. Όχι, μωρά μου, ευχαριστώ. Είμαι καλύτερα, μάνα μου. Δεν τα καλύτερα είσαι, ρε γιαγιά. Ούτε θέλω να σκεφτούμε αν δεν ερχόμαστε εδώ μέχρι να τι θα γίνω του. Μην αγχώνεσαι, γιαγιά μου, είμαι εντάξει. Είσαι καλά, μάνα. Καλά είμαι, γιαγιά μου, το ελιποθύμησα και συνήρθα, γιαγιά μου. Μην αγχώνεται κανένας. Είμαι μια χαρά. Απά είναι μια χαρά, γιαγιά. Τώρα έφυγε ο γιατρός που λέμε. Τι σας είπε, γιαγιά μου, πέτε μου, είσαι σοβαρό. Υπερβολικό άγχος, παπά. Γιάννο, άιστος δαμέ. Όχι, δεν το αφήνωσαμε. Ξέρεις τι σημαίνει για μια γυναίκα σαν τη γιαγιά μου υπερβολικό άγχος. Εμπορούσε να πάθει κανένα καρδιακό και φουρούμε. Γιάννο, ηρέμησε. Δημιουργείς παραπάνω άγχος έτσι. Είναι καλά που σου λέει, Χριστιανά. Άτε, ηρέμησε. Εμπορώ να ηρεμήσω, παπά. Για όλα ευθύνες εσύ και ο θείος ο Στέφανος. Φασάς ο εγωισμός σας και οι έρωτες σας. Στο τέλος να χάσετε τη μάσα σας για τις πελάρες σας. Μπράβο. Μπράβο. Η ανευθυνότητα σε ουλώνει στο μεγαλείο. Θεία, πώς είσαι? Καλά είμαι, αγάπη μου.
Σκοτώνω τον χρόνο μου διαβάζοντας ένα περιοδικό. Εσύ? Καλά, είπα να κάτσω να θυκευάσω τα με. Καλά έκαμες. Θέλεις να σε βοηθήσω? Αν θέλεις. Θέλω, φυσικά θέλω. Να κονίσω γελίο το μυαλό μου. Ξέρεις μαθηματικά? Ναι, ξέρω. Αν και δεν τα αγαπώ πολύ. Ωραία, ούτε εγώ. Να μου τα κάνεις εσύ. Έχεις άλλα μαθήματα? Πού, έχω πολλά. Όρεξη να έχεις. Ωραία, να κάνουμε πρώτα τα άλλα και να αφήσουμε τα μαθηματικά για το τέλος. Μαρία. Μαρία μου, τι είναι τούτο? Ιωάννα. Χάρηκα που ήρθες να με δεις. Έλειψες μου. Ξέρεις, ήσουν πάντα εξαδέλφη με την οποία είχα μια ιδιαίτερη σχέση. Νατάσα, θέλω να μιλήσουμε σοβαρά. Είσαι το άτομο που νιώθω ότι μπορώ να εμπιστευτώ και να μοιραστώ τις σκέψεις μου. Ακούω σε. Πήρα την αποφάση μου. Και είναι οριστική. Αναφέρεσαι στο μοναστήρι. Φεύγω, Νατάσα. Τελικά ήταν γραφτό μας μες στην οικογένεια κάποιος να καταλήξει κοντά στο Θεό. Ιωάννα μου, είσαι σίγουρη? Είναι πολλά μεγάλη αλλαγή. Να πρέπει να ξεχάσεις τη ζωή που έκαμνες πριν. Ακριβώς. Τούτο θέλω. Να ξεχάσω την ζωή. Μόνο πόνο μου έδωσε. Μακάρι να έβρεις τη Γαλήνη που ψάχνεις. Να μου λείψεις όμως. Τουλάχιστον εύχομαι και με πένα εσύ να μπορείς να βοηθήσεις εμένα και όλους μας με την προσευχή σου. Να είσαι σίγουρη. Τώρα, να μου πεις τι συμβαίνει με τον Μάριο. Πάλεψα πολλά για να είμαι μαζί του. Αλλά, από ό,τι καταλαβαίνω υπάρχει ένα μεγάλο αλλά. Ναι, δεν νιώθω όπως παλιά. Νομίζω ότι είμαι συναισθηματικά κουρασμένη, εξαντλημένη. Και τι σκέφτεσαι να κάνεις? Δεν ξέρω. Πάντως δεν θέλω να τα παρατήσω. Επάλεψα πάρα πολλά για να είμαι μαζί του. Και δεν θέλω τόσες προσπάθειες να πάνε άδικα. Δώσε μια ευκαιρία. Αλλά μην καταπιεστείς. Μόλις νιώσεις ότι ετέγιωσε, φύγε. Παρακαλώ. Κι εγώ παρακαλώ. Από το πρωί στη νύχτα, αλλά έγινε τίποτε, δεν έχω υπόθεση. Πέμω να δούμε. Δεν μπορώ να σε πω, γιατρέ. Έγινε και τίποτε άλλο. Πρέπει να έβρω τον τρόπο να έχουμε μια κανονική ερωτική ζωή. Συγγνώμη. Δεν εννοώ εγώ και εσύ. Α, ωραία. Ωραία, πέφτουμε στο γελί. Έτσι μπορεί να μου τη σηκώσει την αυτοπεποίθηση μου. Μαρία, υπάρχει περίπτωση να έρθει μια φορά δάμε και να συνεννοηθούμε, εμείς οι δυο? Όχι, αφού δεν είμαι καλά. Έχω πρόβλημα σοβαρό και πρέπει να μου το σάσει. Πώς να σου το λύσω, να σου αλλάξω μπαταρία? Χαπούθια. Χαπούθια. Όχι, είσαι πολλά, μην ξέρει να κρύψει τα χαπούθια. Πρέπει να βρούμε τη ρίζα του κακού, να δούμε ποιο είναι ο πραγματικό λόγο που το προκαλεί. Έλα να σου πω. Να πάρει πολύ καιρό. Αχαλαρώσει και αποδεχτεί το σαν κάτι που όλοι παθαίνουμε, το κάτι φυσιολογικό. Να φτάσουμε σύντομα στα μισά της διαδρομής. Άντε, στάρταρ. Καλά, αγαπώ. Είσαι καλά? Δεν ξέρω. Έχω μεγάλο παράπονο μέσα μου. Θέλω συνέχεια να ξαπλώνω και να κλαίω. Ρεβεκά, αγαπάς το Χάρη? Γιατί μου κάνεις την ερώτηση τώρα? Επειδή είναι σημαντική. Δεν ξέρω. Ναι. Ναι, αγαπώ τον. Τότε ίσως να πρέπει να το ξανασκεφτείς. Να το δώσεις μια δεύτερη ευκαιρία. Αγαπάς σε πραγματικά, λίγης από τον είδα έτσι. Φάνη, σταμάτα να εισβάλλεις ιδέες. Η ιστορία με τον Χάρη είναι τέλειωσε, Ρεβέκα. Δεν θα επιτρέψω εγώ να επιστρέψεις πίσω. Γιατί τι άλλο πρέπει να κάνει τόσο άνθρωπος για να πιστούμε ότι δεν πάει καλά? Να σε σκοτώσει από το ξύλο? Παπά.
Είμαι αρκετά μεγάλη για να αποφασίσω μόνη μου τι να κάνω. Ακόμα πιστεύεις πως η Ρεβέκα είναι η αθώα της υπόθεσης και ο Χάρης ο προβληματικός? Εσύ γιατί αφιβάλλεις τώρα για τούτο? Έχεις κάποιους λόγους να πιστεύεις το αντίθετο? Απλές υποψίες. Που να είμαι βέβαιη να μιλήσω. Μαρία, θα σε ρωτήσω 100 φορές αν χρειαστεί για να μου απαντήσεις. Τι είναι τούτο? Μπαχαρικά για ένα project στη βιολογία. Μάλιστα. Μπαχαρικά. Μαρία, πού έμπλεξες? Γιατί εμιλάς? Άστο, δεν χρειάζεται να πεις το οτιδήποτε, κατάλαβα. Αντιλαμβάνεσαι τι σημαίνει για ένα μωρό στην ηλικία σου να μπλέξεις έτσι καταστάσεις? Ποιοι σου διούν τούτα τα πράγματα? Έτσι τίποτε, καπνός. Απλά καπνίζω μέσα με ένα τσιγάρο. Εντάξει, αφού είναι απλός καπνός, θα μου επιτρέψεις να το πάρω εγώ στην αστυνομία για μια εξέταση. Θεία, σε παρακαλώ, δώσ' μου το πίσω. Υπόσχομαι ούτε να το πετάξω. Δεν υπάρχει η παραμικρή πιθανότητα να σου το δώσω πίσω. Θεία, σε παρακαλώ, μιλά πιο σιγά. Λοιπόν, η Νατάσα μαζί με την Ιωάννα δεν θέλουν να ακούσουν τίποτε. Κι σου διούν τούτα τα πράγματα, Μαρία? Είχα πολλά δύσκολη μέρα σήμερα στο γραφείο. Μαρία μου, σκέβασες? Ναι, βοηθάμε η Θεία η Πολίνα. Ωραία. Πάω να αλλάξω και έρχομαι να σας κάνω παρέα. Θεία, υπόσχομαι ότι δεν θα ξαναπιώ. Σε παρακαλώ, μην πεις τίποτα της μαμάς μου. Ότι έχω σκεφτεί, ότι έχω ονειρευτεί. Σ' έχω ερωτευτεί. Καλά, Ρώμα. Μπορείς να μου πεις, σε παρακαλώ, πού βρίσκεις την όρεξη κάτι τέτοιες ώρες? Αχ, με το να έχω τα μούτρα μου κατεβασμένα, γεια μου, τι έχω να κερδίσω, α? Πέμ. Καλά, Ρώμα. Έχεις προβλήματα εσύ? Εν έχω, λέει. Αν αφήκεις όμως τα προβλήματα να ελέγχουν τη ζωή σου, γέ μου, είσαι χαμένος που σέρει. Λέω σου το. Στη θεωρία νουλά είναι εύκολα. Ενούλα μες στο νου μας. Άκουτσε η μάνα σου μια φορά, λάθος. Καλώς τον Πέτρο. Γεια σου, κυρία Χριστέλα. Χαρή, μπορώ να σου μιλήσω ένα λεπτό? Εγώ να πάω μέσα, καλό, να σας αφήκω να τα πείτε, α? Κανόνισε να τον ηρεμήσεις, ρε Πέτρο. Μάλιστα. Να μου μιλήσεις. Φαντάζομαι ότι ήρθες να δεις τι συμβαίνει με τη Ρεβέκα και ότι τάχα θέλεις να βοηθήσεις. Μα πραγματικά θέλω να βοηθήσω. Άφησε μας, ρε Πέτρο. Άντε, σε παρακαλώ. Νομίζεις ότι με τόσο να θέλεις για να σε πιστέψω? Δεν βρίσκω τον λόγο γιατί να με πιστέψεις. Ξέρω ότι προσπαθείς να κάνεις. Μάλιστα. Πες μου για πάνω να μάθω καλό. Προσπαθείς να μου σύρεις τάχτη μες στα μάθηκια. Νομίζεις ότι ακόμα είναι κατάλαβα ότι είσαι αισθήματα για τη γυναίκα μου? Κάμνεις λάθος, ρε Χάρη. Όταν κατάλαβα ότι πάω να χάσω τη Φάνη, την κόρη μου. Όταν συνειδητοποίησα ότι πάει να διαλυθεί η οικογένεια μου, συνήλθα. Σου ακριβώς το ίδιο σε συμβουλεύω ακόμη και εσύ. Πριν να είναι αργά. Φίλε μου, ευχαριστώ για τις συμβουλές σου. Αλλά έχω μάθηκια και βλέπω τι γίνεται. Okay. Δεν μπορώ να σε πείσω. Έτσι αλλιώς είναι πολλά προσωπικό το θέμα. Πάντως είναι χαρό πάρα πολλά να ξαναγίνουν τα πράγματα όπως πριν μέσα στην Ρεβέκα. Να μείνεις για πάντα, καρδιά μου εδώ. Να υπάρχεις μέσα στη ζωή μου. Μαζί σου όλα τα μπορώ. Να αναπνέεις την αναπνοή μου. Να μείνεις για πάντα, καρδιά μου εδώ.
Τα με είμαι, καλώς όρισες. Η καρδιά μου και το μυαλό μου είναι ανοιχτά για σένα. Εντύθηκα. Εσάστηκα. Εστολίστηκα. Και καλά έκαμες. Είσαι μια κούκλα. Ναι, ναι, τέλειωσα. Για να έρθω να φάμε στον καθενέν της θικιάς σου. Τι πιο ωραίο που είναι ένα φιλικό περιβάλλον. Μόνοι μας. Εγώ, εσύ, το φεγγάρι, η Πανσέλινος. Ποια Πανσέλινος, Λάκη μου. Μια φετούα φαίνεται από το φεγγάρι. Νοερά, Έλενα μου. Έλα. Πάμε στην πόρτα. Να σου το δείξω. Ποιο? Το φεγγάρι, φυσικά. Κλείς τα μάτια σου. Θέλω να φανταστείς ότι είναι Πανσέλινος. Το φεγγάρι είναι γεμάτο. Ότι παίζει μια ρομαντική μουσική. Ένα τραγούδι του Φρανκ Σινάτρα. Και εμείς είμαστε κάτω από το γεμάτο του φεγγάρι. Και να φανταστείς ότι... Ελώς μου, για να φανταστούμε, μπορούμε να ξέρω για να κάνω... Μην πεις ξεπαρίσια. Μην χαλάσεις την ατμόσφαιρα. Εν ήταν να πω ξεξε... Εγώ το ίδιο. Απλώς είμαστε λίγο να πρόσεχτε και αφούμε ότι κάποιος μπορεί να μας ανακαλύψει. Απλώς... νιώθω λίγο περίεργα. Κάποια πράγματα που μπορώ να τα δικαιολογήσω στους δικούς μου δεν εμπαλάβει, ειδικά η αρφή μου. Okay. Καληνύχτα, φιλάκια. Πάθες. Ζαλίζουμε. Πονείς? Όχι, αλλά φώναξε τη μαμά μου, σε παρακαλώ. Γεια Σοφία! Γεια Σοφία! Το πάντα συμφωνώ μαζί σου, Ρεβέκα. Καλά κάνεις και το απάντας. Δεν το δω και στην ευκαιρία να σου λέει συγγνώμη, λυπούμε για ζητούν πάρει στο τέλος. Εντάξει, ο Χάρης έδειξε έναν πολλά ζεγιάρι είναι αυτόν, αλλά αν ξέρουμε τη δικιά του πλευρά της ιστορίας. Τι σημαίνει τούτον τώρα? Και είπα κάτι, μην ασπάζεσαι. Μήπως του έδωσες εσύ αφορμές για να ζηλεύει. Δείχνεις αν να θέλεις να εκδικηθείς την οικογένειά μας. Ο Ιούλους. Τσίνους που επειράξαν τον πατέρα μου. Ναι, αλλά ο πατέρας σου, Φίλιππε, είναι και ο πατέρας μας. Για ποιον λόγο κάποιος που μας να θέλει να του κάνει κακό? Κανονικά του την ερώτηση έπρεπε να την υποβάλλετε στον Κυριάκο. Ένα λεπτό, ρε Φίλιππε. Μα για ποιο λόγο να θέλει να κάνει κακό ο Κυριάκος τον πατέρα σας? Δεν έχω πρόβλημα να το πω και μπροστά σου. Ο πατέρας μας ήξερε κάτι πολλά κακό που έκαμε ο Κυριάκος. Μα όχι το ανάποδο. Τι είπες, Λάκη? Τίποτα, ρε φίλε. Χάνω, νι ξέρεις. Ιωάννα, τι είναι η βαλίτσα? Τα πράγματα μου. Ποια πράγματα σου, αγάπη μου? Για να επίσκεψη να πάμε. Εσείς. Εγώ να μείνω στο μοναστήρι για πάντα. Τι σου είπε ο γιατρός? Ότι μήπως μου το τηλέφωνο είναι καμάτο. Έδωσα όλα τα χαπιά του. Είπε όμως ότι δεν γύρει γλυόρα καλά, να πρέπει να τον πάρουμε στο νοσοκομείο να δει. Νομίζω άνοιξε το στόμα σου και είπες πράγματα τα οποία μου υποσχέθηκες ότι είναι να κρατήσεις για πάντα μυστικά. Μα εγώ! Ναι, ρε, εσύ. Αφού μόνο εσύ τα ήξερες. Τώρα είμαι μέσα στα μάτια και πέ μου, ρελάκι. Μίλησες σε κάποιον? Μετά που παλάβωσε και μείνες βογοτσάμε. Πέ μου. Μίλησες του Φίλιππου?